η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης καλεί σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση το λαό της πόλης μας. Να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η λαϊκή πάλη ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική για την απεμπλοκή της χώρας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Ο λαός με την πάλη του έχει τη δύναμη να βγει στο προσκήνιο της ιστορίας, να διεκδικήσει ένα κόσμο με πραγματική ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη, σχέσεις αμοιβαίους ωφέλους με τους άλλους λαούς. Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα για απεμπλοκή της Ελλάδας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Να κλείσουν οι ευρωατλαντικές βάσεις και στρατηγία στην Ελλάδα. Να κλείσει το ατοϊκό στρατηγείο NRDC στο πρώην τρίτο σώμα στρατού στην πόλη μας. Να μην εγκατασταθούν πυρηνικά στον Άραξο και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. Να απαγορευτούν οι πυρηνικές δοκιμές και η παραγωγή κάθε είδους όπλων μαζικής καταστροφής. Να σταματήσει η ελληνική συμμετοχή στην επιχείρηση ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να επιστρέψει η φρεγάτα Ψαρά από την Ερυθρά Θάλασσα και όλες οι στρατιωτικές αποστολές από τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό. Καμιά αλλαγή των συνόρων των συνθήκων που τα καθορίζουν. Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με το λαό κυρίαρχο στον τόπο του. Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ο δρόμος του αγώνα για να σταματήσουν οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι είναι μονόδρομος, γιατί μόνο οι λαοί μπορούν με τον αγώνα και την πάλη τους να επιβάλλουν την παγκόσμια ειρήνη. Θα νικήσουμε. Είναι το ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ για ένα μικρό κορίτσι, για τη Χειροσύμα. Εδώ ή αλλού, χτυπάω όλες τις πόρτες. Μην τρομάξετε, μην τρομάξετε καθόλου, που είμαι αθόρυτη. Κανένας, μια μικρή νεκρή, δεν μπορεί να με δει. Εδώ και 10 χρόνια, εδώ καθόμουν. Στη Χειροσύμα ο θάνατος με βρήκε. Και είμαι παιδί. Τα 7 δεν τα καλόκλεισα, μα τα νεκρά παιδιά δεν μεγαλώνουν. Πήραν πρώτα φωτιά οι μακριές πλεξούδες μου. Μου καήκανε τα χέρια και τα μάτια. Όλοι, όλοι μια χουφτίτσα στάχτη απόμεινα. Την πήρε ο άνεμος κι αυτή, σε ένα ουρανό συννεφιασμένο. Μα μη θαρείτε πως ζητάω για μένα τίποτα. Κανείς σε μένα δεν μπορεί να με γλυκάνει. Το παιδί που σαν εφημερίδα κάηκε, δεν μπορεί πια τις καραμέλες σας να φάει. Εγώ είμαι που χτυπάω την πόρτα σας. Ακούστε με, φιλέψτε με μονάχα την υπογραφή σας. Έτσι που τα παιδιά πια να μην σκοτώνονται και να μπορούν να τρών τις καραμέλες